3.500 φοιτητές. 30 εκατομμύρια προς τη θέμενη αξία για τον τόπο. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν επενδύσει σε αυτό, πήραν δάνεια που δεν μπορούν τώρα να εξυπηρετήσουν. Τι κάνουμε εμείς εδώ σήμερα, συζητάμε αυτό το πράγμα. Πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη ζημιά, να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Το ποια μήματα, ποια προγράμματα σου πω, τι συγχωνεύεις μεταξύ τμήματων, δεν μας αφορά. Δεν είμαστε καλυμμένοι. Έχει σημασία όμως να δούμε το ιστορικό. Παλιά ήταν κάθε χωριό και γυμναστήριο, μετά έγινε κάθε κομμόπολη και πανεπιστήμιο. Είναι λάθος ακαδημαϊκά για ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια στρεβλή ιστορία ανάπτυξη που προσπαθούσαν να βρουν δουλειές και να δημιουργήσουν δουλειές, ουσιαστικά έβαζαν τότε το θεμέλιο λίθο της αποδιοργάνωσης της χώρας. Όταν μοίραζαν λοιπόν σε όλη την Ελλάδα τμήματα, έδωσαν και στην Ελλάδα. Τι τμήματα. Τμήματα εντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Σχολή Διεθνούς Εμπορίου. Το 98% των φοιτητών περνάνε κάτω από τη βάση. Κάτω από το 10. Δεν χρειαζόταν καν δηλαδή. Τμήματα που δεν είναι βιώσιμα καν. Αν υπάρξει ο όρος του 10, κλείνει από μόνο. Δεν υφίσταται. Δηλαδή, αυτοί που διοικούσαν τότε και δημιουργούσαν τα τμήματα, δεν νοιαζόντουσαν να τα θωρακίσουν. Δεν νοιαζόντουσαν για τη δημιουργία σχολής. Παίρνουν αυτόνομα τμήματα, ανεξάρτητα μεταξύ τους, ασύνδετα μεταξύ τους, τα οποία μάλλον συνέδεαν με τη δικιά τους πολιτική ύπαρξη, παρά με την αυτονομία τους. Και ξαφνικά έγινε κρίση στην Ελλάδα. Το δημοσιονομικό πρόβλημα είναι μεγάλο. Ήρθε η Τρόικα. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να κάνει περικοπές. Ψηφίζει το μνημόνιο. Το μεσοπρόθεσμο είναι ο νόμος του κράτους. Και προβλέπει περικοπές παντού. Στα γυμνάσια, στα λύκια, στην υγεία. Παντού, στις εφορίες. Στην παιδεία. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, παντού. Έπρεπε όλοι να περιμένουμε ότι αυτό θα συνέβαινε. Γιατί ξανά λέω, οι προηγούμενοι δεν τα είχαν θωρακίσει τα τμήματα. Έχει το σχέδιο Αθηνά. Ενώ έπρεπε να περιμένουμε κανονικά λοιπόν ότι κάτι θα γινόταν και σε εμάς σε μείωση. Και θα δούμε μετά αν είναι και σωστό να γίνει μείωση. Έχει καλλιεργηθεί μια προσδοκία και για δημιουργία τέταρτου τμήματος. Στην Καστριέλη λειτουργούσαν τρία. Είχατε διαβεβαιώσει από περισσιακούς παράγοντες τους οποίους πήγατε με τον παλιό τρόπο. Δεξιώνατε, τριγυρνούσατε. Ξαφνικά όμως τα τμήματα γίνονται ένα. Τι γίνεται την άλλη μέρα, πανικός. Καλείται σε σκέψη με θεσμικούς παράγοντες. Προς τιμή τους, ορισμένοι άλλοι. Προς τιμή σας και εσάς αντιδράσετε αμέσως. Ορισμένοι άλλοι κρύβονται. Και αρχίζουν οι δηλώσεις. Άλλος προσπαθεί να κρύψει τις επιπτώσεις λέγοντας ότι ξαφνικά αποκτήσαμε ταυτότητα. Ένας άλλος σε επίδειξη αλόγιστου λαϊκισμού καλεί τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί και του λέει ότι είναι ανεπιθύμητος στον τόπο. Παράξενα. Αλλά το λαϊκό αίσθημα ικανοποιείται. Αντιδράμα. Τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις γεμίζουν. Από παράγοντες που είχαν αποτύχει στις εκλογές, είχαν καταψηφιστεί, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να ξαναθυμίσουν ότι η ύπαρξη των ΤΕΙ ταυτίζεται με τη δικιά τους πολιτική ύπαρξη. Δεν απολογούνται γιατί τόσα χρόνια δεν είχαν θωρακίσει τα ΤΕΙ, δεν είχαν κάνει μια σχολή. Αντί να απολογούνται λοιπόν, γιατί με τη διοίκηση, με τον τρόπο αυτό της διοίκησης καταστράφει μια χώρα, ένας λαός. Και το 2013 θα είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Βγαίνουν και χαίρονται κιόλας. Και βρήκαν το βήμα ξανά να ξαναμιλήσουν, να ξαναπερέλθουν στην επιφάνεια, να διεκδικήσουν ψήφους. Οι καθηγητές των ΔΕΗ και αυτοί τα δικά τους τεχνιακά. Ο κύριος Τσούνης, νομίζω η θέση του είναι από επικίνδυνες έως προβοκατόρικες. Του κύριου Γιαννάη θέσεις ακαδημαϊκά είναι πιο σωστές, αλλά δεν μας αφορά. Νομίζω το μας. Και δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν μας νοιάζει. Στη συνέχεια αποφασίζεται μια σύσκεψη με καθηγητές, επιμελητήρια, επιτροπές. Ένα πράγμα που εγώ πάντα νόμιζα ότι είναι εντελώς λάθος. Γιατί το μόνο που κάνει είναι μια προσπάθεια διάξης ευθυνών. Στο τέλος θα βγουν όλοι αυτοί και θα πούν: κάναμε ό,τι μπορούσαμε, μας γέλασαν, μας έκαναν. Και οι συστημικοί, οι άνθρωποι που κυβερνούν όλα τα χρόνια και ευθύνονται για αυτό θα παραμείνουν.
Γιατί ήταν όλοι μαζί και προσπάθησαν όλοι μαζί. Η πρόταση δικιά μας είναι εντελώς διαφορετική, θα σας την πω στο τέλος. Εμείς πάντα όμως ζητούσαμε διακριτούς ρόλους. Ο καθένας να αναλάβει μια δουλειά, να την τελειώνει και να αξιολογείται γι' αυτό. Και μετά να πηγαίνει στο λαό και να ζητάει το ψήφο και να υπερψηφίζεται ή καταψηφίζεται. Με μόνη λογική όμως το αποτέλεσμα. Αλλά ας δούμε επί της ουσίας λοιπόν. Υπάρχει ένας κακός πρωθυπουργός, υπάρχει ένα κακός υπουργός που μισεί την Καστοριά, που δεν θέλει αυτόν τον τόπο να αναπτυχθεί οτιδήποτε. Ή τους αναγκάζει το μνημόνιο. Ακόμα και αυτοί, το πιο αστείο είναι ότι όλοι αυτοί που θα κατηγορήσουν όλα αυτά είναι αυτοί που είναι μνημονιακοί. Είναι αυτοί που τρέχουν για το μνημόνιο. Και μπορεί να κατηγορούν οποιοδήποτε σήμερα, αλλά αύριο θα παρακαλάμε να ξαναπούν σε λίστες. Μια ιστορία άκρα του λαϊκισμού. Αλλά πρέπει να δούμε αν το σχέδιο Αθηνά δίνει. Αν η διοίκηση δηλαδή κεντρική μπορεί να συνεχίσει με τέτοια τμήματα, τέτοιες σχολές. Πραγματικά το τμήμα που αναφέρατε της κοινωνίας που είναι καλό, αλλά είναι πρωτοτυπία σε ολόκληρο τον κόσμο για την Ελλάδα. Πουθενά δεν λειτουργεί σε επίπεδο ΤΕΗ, είναι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημίου, όσο ξέρω εγώ και παρακαλώ, θα με διαψεύσετε μετά. Το Αθηνά τι λέει. Ξαφνικά είναι στη σωστή κατεύθυνση, κύριε Ελιάτση. Περιορίζει το τμήμα το ΤΕΗ και αναβαθμίζει την ιστορία των πανεπιστημίων. Το στίχημα σήμερα στην κοινωνία είναι στίχημα γνώσης. Στίχημα γνώσης αναβαθμισμένης, πανεπιστημιακής. Δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον για ΤΕΗ. Σωστά λοιπόν η μέση μείωση στους εισακτέους φοιτητές, αν δούμε σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά, είναι γύρω στο 4-5%. Γιατί έχει αύξηση στα ΑΕΗ. Ενώ έχει αντίστοιχη μείωση μεγάλη στα ΑΕΗ. Είναι σωστά αυτά που υποδείχνουμε στα νούμερα. Και βλέπουμε ανά τομέα πώς είναι. Σε άλλους είναι 0, θετικές επιστημίσεις υγείας στα ΤΕΗ έχει 0 μείωση. Κρατείται ο αριθμός, ενώ στα υπόλοιπα είναι από 40 έως 60% κάτω. Και αντίστοιχα είναι 40% στα τμήματα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε, γιατί εδώ διαφωνώ με εσάς και λίγο. Τι είχαμε παλιά η Δυτική Μακεδονία σαν ΤΕΗ αριθμό 25, τι έχουμε σήμερα 15 με την πρόθεση. Αυτό τον καιρό νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να λαϊκίσει. Προσπαθώντας μόνο και μόνο να διασφαλίσει τη δικιά του πολιτική ύπαρξη, βγάζοντας τον εαυτό του από το κάτω, τον ευθυνό. Νομίζω ότι η κυρία βουλευτή ήταν ένα παράδειγμα, μιλούσε τρίτο πρόσωπο. Δεν μας είπε τι έκανε όλο τον καιρό. Όταν άλλες πόλεις διαβουλεύονται, όταν άκουσα τι γινόταν στις Σέρες, να μας έλεγε αν είχε συνεργαστεί εδώ με το ΤΕΙ, να ετοιμάσει μια πρόταση, την οποία μπορούσαμε να στηρίξουμε. Και οι καθηγητές από τη μεριά του νομίζω ότι έχουν τις ευθύνες. Νομίζω ότι ήταν το μόνο κατεστημένο που έχει μείνει στην Ελλάδα. Γιατί δεν έγιναν 15, δεν προκύρισαν θέσεις, δεν ζητούσαν βοήθεια. Αυτά όλα που λέτε και για να είναι σωστά, αλλά τι κάναμε για να τα προλάβουμε. Ο καθένας ήθελε να έχει ένα ξάπτο τμήμα. Και κάποια στιγμή, γιατί ξαναλέω, είναι νόμος του κράτους το μνημόνιο και επιβάλλεται από εκεί, και δεν μπορεί να υπάρχουν ακαδημαϊκές μονάδες μέχρι τους καθηγητές. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή πρέπει και ο λαός να αποφασίσει αν θέλει να τα χάσει τα μισά ή να τα χάσει όλα, να πτωχεύσει. Θα πάμε στη μέση. Αυτό είναι τελειωμένο. Δεν μπορούμε να λαϊκίζουμε και να καλλιεργούμε προσδοκίες ότι θέλουμε αυτά που έχουμε, φέρτε μας και τα γρεβενά, φέρτε μας και άλλο ένα παλού. Όταν γίνεται μία σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορείτε να πάτε με τις λογικές του γλυψίματος, του μέσου, να ακούγονται εδώ κατά κόρμα. Πρέπει να πάμε με ορθολογιστικές λογικές. Να πιστέψουμε και να σεβαστούμε τα νούμερα. Άλλος. Αν η Κοζάνη μπορέσει και μας γελάσει και πάρει παραπάνω, καλά έκανε. Γιατί αποδεχτήκαμε αυτή τη λογική. Τη λογική του γλυψίματος, του μέσου, της παρέμβασης. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αντί να αφήνουμε κάθε. Και εμείς επιμέναμε για συμβούλιο Γιάννη και Μανολόπου. Γιατί όλο αυτό τον καιρό κάθε παράγοντας θέλει μια πρόταση. Έχω δει ένα σκεπτικό δελτία τύπου. Κυρία Τουνέα στην Ευθύο, το ένα νερό στο άλλο. Άλλη είναι η πρόταση. Ο κ. Μπετσάνικο ξανά άρχισε να στέλνει γράμμα. Είδα τους τοπικούς παράγοντες νομαριακών να στέλνουν αυτή δικές τους προτάσεις. Καθηγητές δικές τους προτάσεις. Ο καθένας και μια πρόταση. Και ακόμα σε αυτά που έχει θεσμικό ρόλο ή δεν έχει. Μπα. Εμείς νομίζουμε ξανά λέω ότι πρέπει να πάμε σε μια πρόταση στοχευμένη, ορθολογιστική που παίρνει υπόψη τα πραγματικά γεγονότα. Ότι μερικά τμήματα δεν ξέρω καν αν έχουν λόγο ύπαρξη. Δεν μπορούμε να ζητάμε
ξαναλέω, σχολή διεθνούς εμπορίου, χωρίς επαγγελματικό δικαίωμα. Και όταν αυτά τα παιδιά τελειώσουν, η μάνα τους θα λέει: είναι επιστήμονας, βρίσκεται του θέση και συστήματε, θα κάνετε τμήμα ή του Υπουργείου. Νέα γραφειοκρατία. Γιατί δεν πρέπει να διορίσουν και αυτούς. Αυτά να τελειώνουν. Μια και έξω. Εμείς όμως λέμε ότι το ισοζύγιο πρέπει να κρατηθεί. Σε επίπεδο περιφέρειας, όλες οι περιφέρειες, ό,τι μείωση γίνει για την ανάγκη να γίνει και γιατί πρέπει να εξορθολογιστεί το όλο σύστημα, να γίνει. Άρα το ισοζύγιο να κρατηθεί, ό,τι μείωση γίνει να γίνουν αναλογικά. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε σε λογικές συντεχνιών, ούτε παραγόνων. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχω μιλήσει για τις ευθύνες που έχουν οι βουλευτές και οι περιφερειάρχες. Θα το κάνω ξεκάθαρα. Γι' αυτό διαφωνώ και με τη δικιά σου πρόταση που λέει πρέπει να κοιτάξουμε την Καστοριά να μην δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Τότε θα μείνετε απ' έξω. Τι ζητάει η Καστοριά? Τι είχε παιδιά η Δυτική Μακεδονία? Ποια είναι η περικοπή που πρέπει να γίνει λόγω εξορθολογισμού προγράμματος σπουδών ή Τρόικας? Κάτι που θα συζητήσουν οι ακαδημαϊκοί με το κράτος. Δεν μας παίρνει λόγο, δεν είμαστε ειδικοί. Και αφού συμφωνήσουν. Ποια είναι η απομείωση που πρέπει να γίνει, αυτή η απομείωση που δεχόμαστε για την Καστοριά? Τίποτα λιγότερο. Την ευθύνη γι' αυτό το έχει ο βουλευτής που πρέπει να κοιτάξει, που είναι ο σύνδεσμος της κεντρικής διοίκησης με την περιφέρεια, ότι όλοι οι βουλευτές μάλλον της περιφέρειας μας, ότι η Δυτική Μακεδονία δεν θα διοικηθεί. Εγώ δεν θέλω να διοικηθεί κανένας νομός ή καμία περιφέρεια. Αλλά ούτε ο δικός μου. Άρα λοιπόν έγινε απομείωση. Από αυτά που μείναν σε κάθε νομό. Τι είχε η Φλωρινά 7 τμήματα. Γιατί ρε παιδιά, στη Φλωρινά θα μείνουν 5 τμήματα και στην Καστοριά από 3-1. Αναλάβετε δήμαρχη πρωτοβουλία και πάτε σε όλη την Ελλάδα και πάτε και στην Κέρκυρα. Και μην κρυβόμαστε. Ούτε ο πρωθυπουργός είναι κακός, ούτε ο υπουργός είναι κακός, ούτε οι προηγούμενοι διοικητές είχαν μέσο και γλύψιμο. Αυτά κατέστησαν την Ελλάδα. Ό,τι μείωση πρέπει να γίνει και να συμφωνήσουν όλοι οι Δήμοι, να γίνουν αναλογικά. Σε όλους. Και δεν παίρνουμε σε λογικές, λέω ξανά, συντεχνιών. Δεν μας νοιάζουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν τον αγώνα τους. Ούτε αυτοί θέλουν. Έτσι λοιπόν ότι η Περιφερειάρχης αυτής να ζητάει την παρέτηση του Πρωθυπουργού ή ξέρω εγώ, να πάει να πει στην Περιφέρεια ότι ελάτε εδώ Κοζάνη, πόσα είχατε, τι μας κόβουν αναλογικά και για την Καστοριά. Και την Καστοριά εμάς σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μας νοιάζει αν έχουμε φοιτητές του Πολυτεχνείου, τεχνολογικών ή ανθρωπολογικών σπουδών ή υγειονομικών σχολών ή οτιδήποτε. Άλλο είναι το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό κύριε Γιαννά έλεγα μην πούμε σε αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πει σε αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λέει ότι είχαμε 3.500 φοιτητές. Ποια είναι η μείωση σε όλη την Ελλάδα που έγινε? 30%. Θα έχουμε λοιπόν 2,5. Βουλευτή, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, εξασφάλισε τα. Γιατί αυτοί, μην βγάζετε κορώνες και πουλήστε κάτω από το τραπέζι την ιστορία. Ξέρετε, παλιά είχαμε κάτι άλλο δημάρχο που έκανε εδώ νομικά πρόσωπα. Έκαναν ΑΜΚΑΣ. Τις δουλειές την δίναν στην Άγκο. Και μετά τους έφυγε το κράτος. Οι ίδιοι δηλαδή, νοιαζόντουσαν μόνο να κάνουν νομικά πρόσωπα που θα διώζαν τους πολιτούς τους, αυτούς που ευθύνονται για την διάρκεια της κοινωνικής συνοχής. Αυτοί που κάνουν τη μία συντεχνία να κυνηγάει τον άλλο. Τον έναν Καστοριανό να κυνηγάει τον άλλο. Διότι διώξει το δικό του παιδί, ενώ το άλλο που έπρεπε ή δεν έπρεπε έμεινε απ' έξω. Και μονίμως κατηγορούσαν την κεντρική διοίκηση. Μπορεί να σκεφτούν τις δικές τους ευθύνες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Για μένα η Τρόικα πρέπει να γίνει πολύ πιο νωρίς. Είναι μια ευκαιρία να βάλουμε σειρά. Να φύγουν όλοι αυτοί με το βλήψιμο, το μέσο, το πετάλι της ιστορίας. Λέω λοιπόν, μία είναι η πρόταση για μας. Να διασχολήσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι νομοί. Βεβαίως, εγώ είμαι μνημονιακός. Εγώ μπορώ να καταλάβω τον κύριο Ζέγα που φαντάζομαι ότι θα κατηγορήσει το μνημόνιο που έχει σταθερή γραμμή. Αλλά δεν καταλαβαίνω όλους τους άλλους. Κύριε Αντωνίου, που συμμετέχει σε ένα χώρο πολιτικό, είναι μνημονιακή, κατηγορεί το μνημόνιο, τον υπουργό, προκειμένου να βγάλει τον εαυτό του έξω από το πρόβλημα. Στον Δήμαρχο, μόνο ένα πράγμα, τουλάχιστον δεν έβγαλε τον εαυτό του έξω από το πρόβλημα. Το χρεώθηκε. Και έπρεπε να χρεωθεί ένα κομμάτι. Γιατί το χειρίστηκε λάθος. Αλλά τουλάχιστον δεν κρύφτηκε. Οι άλλοι δεν τα κάνουν στη σύσκεψη. Και συνεχίζετε να τους κρατάτε δήμαρχοι με την πρότασή σας απ' έξω. Η πρότασή μου εμένα είναι απλή. Αποδεχόμαστε και καταλαβαίνουμε τη μείωση και τον εξορθολογισμό που πρέπει να γίνει στην ανώτερη εκπαίδευση. Ό,τι γίνει λοιπόν από μείωση σε επίπεδο χώρας, πρέπει να γίνει και στις περιφέρειες. Αλλά αυτό είπα πρωτοβουλία μέσα από την Κέρκη και μέσα από την αντίστοιχη στις περιφέρειες οργανώσεις. Σας διακόψω. Μην μου παρακαλώ, μην μου το κάνω. Τελείωσε.
Κάντε το. Άμα θέλετε, μην το κάνετε. Εγώ λέω, ξεκινήστε και βγείτε μπροστά. Κύρος θα γίνεις. Βάλτε σταθερές. Και πέστε σταθερές ίδιες για όλους. Ούτε εμείς θα γελάσουμε τα γρεγνά, γιατί ξέρετε, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι σωστό λέτε η Κοζάνη να έχει λογιστική και η Καστρία λογιστική. Να πάρουμε τους Κοζάνες. Συμφωνούμε. Απ' την άλλη μεριά όμως ξεχνάτε να κρατήσουμε, λέτε, και το πληροφορικής. Εκεί θα έχει και τα γρεγνά πληροφορικής και η Καστρία. Αυτό είναι η μητασίου πρόταση, η τραβεστή πρόταση. Δεν είναι καθαρή πρόταση. Εμείς μιλάμε για καθαρές γραμμές. Σκληρές, καθαρές γραμμές. Ό,τι ισχύει για εμάς ισχύει και για τα γραμμένα. Άρα λοιπόν η Καστοριά από τους 3.500 φοιτητές, βεβαίως και θα υποστεί τη μείωση αυτή, που θα υποστεί όλη η χώρα, η ζημιά θα υποστεί σε όλη τη χώρα. Αλλιώς πρέπει στον κόσμο κάτι άλλο. Όσοι λένε να μείνουν όπως είναι τα τμήματα, να μην πειράξουν τμήματα, πέστε τους ότι μετά θα διωχθούν συντάξεις κι άλλο, μισθή κι άλλο. Το ισοζύγιο είναι ισοζύγιο και πρέπει να μείνει. Όλα αυτά που γίνονται, κανείς δεν θέλει να τα κάνει. Είμαστε αναγκασμένοι να τα κάνουμε, γιατί η χώρα είναι σε στραβή πορεία όλα τα χρόνια. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, ξεκινήστε πρωτοβουλίες, πέστε το μεθάριο που είστε στη συνάντηση, να είμαστε καθαροί και φίλοι με τους άλλους τους νομούς, με τους άλλους τους δήμους. Θέλουμε την αναλογία μας, την κάνουμε τίποτα από αυτό. Αυτό θα είναι. Παρακαλώ, τελείωσε. Παρακαλώ, τελείωσε. Παρακαλώ. Και βγάζουμε τον πτυχιούχο του οποίου εξάγουμε στο εξωτερικό. Και καλά κάνουμε. Όλες οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις θα φύγουν από τώρα. Όλες οι υγιείς. Και ξέρετε, το κεφάλαιο μιας χώρας δεν είναι ούτε η λίμνη. Δεν θα διηγηθεί όλη η Ελλάδα. Θα πει δραγωγικό. Παρακαλώ, λέω. Τι νομίζω εγώ. Οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις θα φύγουν. Ο πλούτος μιας χώρας δεν είναι ούτε τα βουνά ούτε ωραία λίμνη που μου λέτε και ακούω κατά καιρούς. Είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του παράγουν, του επιχειρεί. Κάνουν τη διαδικασία. Ναι. Παρακαλώ, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα είμαστε απέναντι. Δεν μας νοιάζουν τα πρόβατα, τις σχολές. Ούτε μπαίνουμε στο αντικείμενο αν είναι ανεξάρτητο τμήμα ή δεν είναι ανεξάρτητο. Αυτό υπάρχει πρόβλημα πράγματι τεχνικό, όπως το λέει ο κύριος. Και πραγματικά είναι πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να τελειώσουν. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει και μεταβατικό στάδιο, δεν ξέρω. Αλλά δεν μας νοιάζει. Αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι να μην αδικήσουμε την Καστρία. Υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι βουλευτές και ο δυνομάρχης. Γιατί αυτοί θα συζητήσουν να πάνε στην περιφέρεια. Εσείς κομίζετε μία πρόταση, νομίζω, που δεν είστε στο νομαρχικό συμβούλιο, στο περιφερειακό συμβούλιο. Αυτή. Και βγαίνουμε όχι με μιζέρια, με ανάθεμα, κατηγορώντας κυβερνήσεις και τρόικες. Βγαίνουμε επιθετικά. Συνεννούμε και αναλαμβάνουμε και εμείς το κόστος, όπως ανέλαβε όλη η κοινωνία. Απλώς δεν θέλουμε να αναλάβουμε μεγαλύτερο κόστος από αυτό που μας αναλογεί. Ευχαριστώ.